Επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε άλλο ένα επεισοδιακό creepypasta από το Twitter, όπως είχαμε κάνει και με τον Dear David στο παρελθόν. Η διαφορά αυτή τη φορά είναι πως το παρακάτω δεν έχει τελειώσει ακόμα, οπότε τα επεισόδια, εάν τελικά το συνεχίσουμε, θα βγαίνουν μάλλον πιο σπάνια. Να τονίσουμε δύο πράγματα πρώτα. Δεν είναι κάτι που ζήσαμε εμείς. Δεν είναι δικά μας τα βίντεο και τα tweets στο βίντεο που θα δούμε, αλλά ανήκουν σε ένα λογαριασμό του Twitter, για τον οποίο θα αφήσουμε link στα comments. Υπήρχε πολλοί κόσμος που έγραφε κάτω από τον Dear David πως λέγαμε ψέματα, ότι τα συμβάντα που απεικονίζονται στο βίντεο είναι κάτι που ζήσαμε εμείς. Ποτέ δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Το πρώτο πράγμα που αναφέραμε στο πρώτο κιόλας βίντεο ήταν πως ανήκουμε σε ένα λογαριασμό του Twitter, ενός σχεδιαστή κόμικ. Έτσι και εδώ δεν είναι δικά μας τα βίντεο ή ιστορία, ούτε ισχυριζόμαστε πως είναι κάτι που εμείς είμαστε. Το δεύτερο που θα θέλαμε να σας πούμε είναι πως έχουμε την εντύπωση ότι ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού που δημοσιεύει αυτή την ιστορία έχει βγει και έχει πει πως απλά είναι μια ιστορία τρόμου και τίποτε παραπάνω. Οπότε τίποτα από όσα θα δείτε δεν είναι αληθινά. Προσεγγίστε το έτσι, ως μια πολύ ανατριχιαστική και καλοφτιαγμένη ιστορία από το ίντερνετ. Ας προχωρήσουμε με το βίντεο. Τα tweets διαβάζονται από κάτω προς τα πάνω. Βοήθεια. Είναι νωρίς το πρωί και υπάρχει ακόμα σκοτάδι έξω. Μπορώ να ακούσω τις σιρήνες για τους ανεμοστρόβιλους στη διπλανή πολιτεία, όμως ο καιρός φαίνεται εντάξει. Πού είναι ο ήλιος? We are receiving an influx of reports of ransacking and looting from New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, and Washington, D.C. With hundreds more isolated incidents coming in hourly. The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be an event similar to New England's Dark Day in 1780 and that things will return back to normal. Το ρεύμα στο σπίτι κόβεται συνεχώς και ακούω συνέχεια φωνές απ' έξω. Κάποιες φορές ακούγονται από πολύ μακριά και άλλες από κοντά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Νομίζω πως οι θόρυβοι απ' έξω είναι πυροβολισμοί. Είναι ακόμα σκοτεινά απ' έξω. Στις ειδήσεις είπα πως όλα θα έπρεπε να έχουν γίνει φυσιολογικά ως τώρα, μα τίποτα δεν άλλαξε. Τώρα ούτε οι ειδήσεις δεν εμφανίζονται. Το σήμα της τηλεόρασης χάθηκε. Οι θόρυβοι συνεχίζουν απ' έξω και με τα βίας μπορώ να καταλάβω τι ώρα είναι. Μα τον Θεό, είμαι τρομοκρατημένος. Μπαίνω στον πειρασμό να βγω έξω. Τι λέτε να κάνω? Βγήκα έξω. Είδα κάτι εκεί πέρα που δεν μπορώ να εξηγήσω. Μπορώ όμως να σας το δείξω. Κοίταξα προς τα αστέρια ή τους πλανήτες, όπως όλοι προτείνατε. Ο ουρανός ήταν κατάμαυρος. Μπορεί να είναι εξαιτίας των συννεφών ή κάποιου άλλου λόγου. Είμαι ακόμα τρομαγμένος από αυτή τη λίγη ώρα που έμεινα έξω. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το φως, μα με ακολουθούσε. Ημέρα Τρίτη. Ακόμα κανένα σημάδι του ήλιου. Αρχίζει να κάνει κρύο. Κάποιος τύπος πέρασε τρέχοντας το δρόμο μπροστά από το σπίτι μου. Δύο από τα ίδια περίεργα φώτα που είδα χθες τον ακολουθούσαν. Είχαν χαθεί μέχρι να πάρω το κινητό μου και να τα καταγράψω. Σε
Συγγνώμη σε όλους. Το σήμα χάθηκε για λίγο χθες. Ανησύγησα πως δεν θα ερχόταν. Κανένα σημάδι από κάτι ζωντανό δεν φάνηκε χθες. Τώρα που το σκέφτομαι, έχει περάσει αρκετή ώρα από την τελευταία φορά που άκουσα κάποιο πυροβολισμό. Κάτι πέταξε πάνω από το σπίτι μου. Δεν μπόρεσα να δω τι ήταν. Είχε πολύ σκοτάδι έξω, όμως ένα κύμα θερμότητας με χτύπησε. Φάνηκε λες και η θερμοκρασία ανέβηκε 10 με 15 βαθμούς. Μόλις σύγκρινα τον ήχο του βίντεο με τον ήχο ενός ελικοπτέρου από ένα άλλο βίντεο που πόσταρα πριν από λίγες μέρες. Ό,τι κι αν ήταν, στα σίγουρα δεν επρόκειτο για ελικόπτερο. Ω, ευχαριστώ Θεέ μου. Κάποιος από τους φίλους μου είναι ζωντανός. Μόλις μου έστειλε μήνυμα. Είσαι καλά. Είσαι ζωντανός. Ναι, είμαι ζωντανός. Πού στο καλό ήσουν? Γιατί σου πήρε τόσο καιρό να επικοινωνήσεις μαζί μου? Σε πήρα τηλέφωνο 40 φορές. Συγγνώμη, μα το κινητό μου έμεινε από μπαταρία και μόλις τώρα κατάφερα να το φορτίσω. Είσαι ακόμα στο σπίτι σου, έτσι? Ναι. Ωραία, εντάξει. Απέχω ακόμα 2 μέρες με το αμάξι. Έρχομαι να σε βρω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλή ιδέα ή όχι. Γιατί? Τι έχεις δει ως τώρα? Φίλε μου, δεν έχεις ιδέα. Τώρα έχω ένα άλλο πρόβλημα. Αυτός ο τύπος στέκεται εκεί, ακίνητος, με την πλάτη του γυρισμένη προς τα μένα. Δεν έχω ιδέα πόση ώρα στέκεται εκεί. Ακόμα στέκεται εκεί, δεν έχει κουνηθεί. Φύγε από το παράθυρο και κράτα τα φώτα κλειστά. Μην τους μιλήσεις και μην τους αφήσεις να μπουν στο σπίτι. Και αν δεις τίποτα παράξενα φώτα, κρύψου αμέσως. Όποιος κι αν ήταν αυτός που στεκόταν απ' έξω, χάθηκε τώρα. Έχουμε πρόβλημα. Για αυτούς που ρωτάτε, είμαι μια χαρά. Κρύβομαι στο δωμάτιό μου και περιμένω να φύγει. Δεν άκουσα άλλο χτύπο, μα δεν θέλω να πλησιάσω κοντά στην εξώπορτα για να δω αν είναι όλα καλά. Μη φοβάστε, έχω τρόπο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου εάν χρειαστεί να καταφύγω σε αυτή τη λύση. Εάν κάποιος γνωρίζει τι στο καλό συμβαίνει, παρακαλώ στείλτε μου μήνυμα. Το 911 και οι άλλες γραμμές έκτακτης ανάγκης δεν απαντάνε και το ραδιόφωνο που έχω είναι στο αμάξι μου, οπότε προσπαθώ να βρω ό,τι πληροφορίες μπορώ στο διαδίκτυο. Hey, αδερφέ, είμαι από τη Βρετανική Κολούμπια. Δεν ξέρω πολλά, αλλά ξέρω πως ποτέ δεν πρέπει να κοιτάς προς τα κόκκινα φώτα. Ποτέ. Εάν το κάνεις, θα γίνεις σαν τον τύπο που βρισκόταν έξω από την πόρτα σου. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω ιδέα πώς να το εξηγήσω αυτό. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Λοιπόν, έχω καλά νέα και κακά νέα. Οχ. Τα καλά νέα είναι πως κοντεύω στο σπίτι σου. Τα κακά νέα είναι πως μένω από βενζίνη. Δεν υπάρχει ενεργό βενζινάδικο κάπου εδώ κοντά και κανένα κτίριο δεν φαίνεται να έχει ρεύμα και όλα τα βενζινάδικα λειτουργούν με ρεύμα εδώ. Οχ, όχι. Τελικά δεν είναι όσο κοντά όσο ήλπιζα. Πόσο κοντά είσαι? Περίπου 8 ή 9 ώρες μακριά. Είμαι πολύ προβληματισμένος. Μερικοί μου λένε να φύγω. Μερικοί άλλοι μου λένε πως πρέπει να μείνω εδώ. Τι να κάνω? Κάποιος ουρλιάζει απ' έξω. Στα αλήθεια, δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το αν πρέπει να φύγω τώρα. Πώς καταφέρεις να μη σε εντοπίσουν? Απλώς μένω στο αμάξι. Το άφησα κλειδωμένο και έφυγα τώρα. Αφού πάρω μερικές ανάσες, θα προσπαθήσω να δω τι σημαίνει τριγύρω. Εντάξει, να προσέχεις. Πάντα. Και εσύ το ίδιο. Η μέρα ήταν ήσυχη σήμερα.
Παρατήρησα πως η θερμοκρασία ανέβηκε ξανά όταν ένα από αυτά τα πράγματα πέταξε πάνω από το σπίτι μου χθες το βράδυ. Μην ανησυχείς για μένα, φίλε. Θα βρω έναν τρόπο να σε φτάσω κάποια στιγμή τελικά. Περπάτησα για μερικές ώρες τριγύρω και δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο ή κάτι άλλο στο δρόμο. Οπότε είμαι σίγουρος πως θα είμαι ασφαλής όσο προσπαθώ να δω τι θα κάνω. Έχεις αρκετό φαγητό και προμήθειες? Ναι, έχω αρκετό ακόμα. Ακόμα και αν χρειαστεί να μείνω κάπου αλλού για λίγο. Μην ανησυχείς για μένα. Να ανησυχείς για σένα. Μου κάνει εντύπωση που έχω ακόμα ρεύμα μετά από τόση ώρα. Μονάχα μερικές διακοπές συμβαίνουν, που και που, μα είμαι ακόμα πολύ παρανοϊκός και πιστεύω πως κάποια στιγμή θα πέσει μόνιμα. Όλοι στα σχόλια αναφέρεται τα ηλιακά φώτα απ' έξω. Δεν είναι πράγματι ηλιακά. Απλώς τα έχω ρυθμισμένα με χρονοδιακόπτη απ' έξω και δεν μπορώ να τα κλείσω χωρίς να βγω από το σπίτι. Νιώθω συνέχεια εξουθενωμένος. Νομίζω πως το εσωτερικό μου ρολόι τα έχει παίξει. Μπορώ να δω ένα αχνό φως έξω από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς μου. Πάω κάτω για να δω καλύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως ζω ακόμα. Δεν κοίταξες κατευθείαν προς το κόκκινο φως, έτσι? Ναι. Είσαι απόλυτα σίγουρος? Ναι, είμαι σίγουρος. Σε ποιο δρόμο ζούσαμε όταν ήμασταν παιδιά? Γιατί? Απλώς απάντα στην ερώτηση. Στον δρόμο Φρέιζερ. Εντάξει, όλα καλά. Τι στο καλό, μη με τρομάζεις έτσι. Κοιτούσα το τριγύρω και βρήκα αυτό. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να σημαίνει. Μερικές φορές νιώθω πως μπορώ να χειριστώ την όλη κατάσταση και σκέφτομαι λογικά, μα άλλες φορές εκνευρίζομαι. Ημέρα 9. Συγγνώμη για εκείνο το tweet χθες το βράδυ. Αυτό που συνέβη στο παράθυρο με επηρέασε κάπως. Όπως και να έχει, είμαι τώρα σε επαφή με κάποιους ανθρώπους που έχουν λίγη εμπειρία και πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Θα σας ενημερώσω με λεπτομέρειες σύντομα. Οπότε για να σου δώσω μερικές πληροφορίες, το όνομά μου είναι Τάκερ. Μένω στη Βιρτζίνια. Δούλευα νυχτερινή βάρδια. Όταν όλα αυτά συνέβησαν, ήμουν έτοιμος να σχολάσω και συνειδητοποίησα πως ο ίδιος δεν είχε ένα τίλι ακόμη, όπως γίνεται συνήθως όταν σχολάω. Στην αρχή το αγνόησα, μα μετά από μερικές ώρες άρχισε να ανησυχώ. Μένω κοντά σε μια σχετικά μεγάλη πόλη, οπότε μπορείς να φανταστείς πως έπρεπε να περάσω ανάμεσα από τις ταραχές που είχαν αρχίσει. Με λίγα λόγια, κόντευα να βγω από την πόλη και να αποφύγω όλο αυτό το χαμό όταν γνώρισα αυτόν τον τύπο που τον έλεγαν Φλίν και μιλούσε για αυτά τα πράγματα που κυνηγούσαν ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο δεν τον πίστεψα. Μου άρχισε να παρατηρώ πως πλήθη ανθρώπων και η κυκλοφορία αμαξιών στις λεωφόρους είχε αρχίσει σιγά σιγά να διαλύεται. Πριν το καταλάβω, οι δρόμοι ήταν εντελώς άδειοι. Ήταν ανατριχιαστικό. Ο Φλίν και εγώ αρχίσαμε να ταξιδεύουμε μαζί μετά. Βρήκαμε σκοτεινά μέρη για να κρυφτούμε. Είχαμε αρκετό φαγητό και νερό για να παραμείνουμε ζωντανοί. Τα πηγαίναμε μια χαρά την πρώτη εβδομάδα. Όμως τότε, πριν από μερικές μέρες, επέστρεψε αφού είχε πάει για τουαλέτα και άρχισε να τα χάνει. Συνέχιζε να λέει ξανά και ξανά βλακίες. Συνέχιζε για μέρες ολόκληρες και εγώ ανησυχούσα πως όλο αυτό το άγχος της κατάστασης τον είχε τρελάνει. Όμως μία μέρα απλώς σταμάτησε και δεν μου μιλούσε, ούτε καν μου έδινε σημασία. Απλώς στεκόταν σαν άγαλμα για πάνω από 12 ώρες. Τότε με επιτέθηκε από το πουθενά. Προσπαθούσα να τον κρατήσω μακριά μου, μα δεν σταματούσε. Έπρεπε να το σταματήσω. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ζω μόνος μου τις τελευταίες μέρες. Είναι αρκετά δύσκολο, μα βρήκα μια περιοχή με ρεύμα και ίντερνετ και έτσι μπορώ να μιλήσω μαζί σου. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μου. Λυπάμαι για τον Φλίν. Σε παρακαλώ, μοιράσου την ιστορία μου. Θέλω ο κόσμος να μάθει τι συνέβη. Φυσικά. Ενώ προσπαθώ να μαζέψω πληροφορίες στο διαδίκτυο, ξέχασα τελείως να στείλω στον φίλο μου τον Ντάνιον χθες. Ακόμα δεν είχε απαντήσει σε κανένα από τα μηνύματά μου. Πάλι ακούω ήχους απ' έξω.
Το ορκίζομαι πως ακούγεται, λες και κάποιος χτυπάει την εξώπορτά μου, μα δεν υπάρχει περίπτωση να πάω κάτω να δω ποιος είναι. Μπήκε μέσα, δεν ξέρω πως, μα είναι μέσα και εγώ κρύβομαι. Συγγνώμη αν έλειπα για πολλή ώρα, μα έπρεπε να μείνω κρυμμένος και να κρατήσω το κινητό μου κλειστό γιατί έβγαζε φως. Συγγνώμη. Επιτέλους έφυγε. Νομίζω πως είμαι ασφαλής τώρα. Δεν έχω ιδέα πώς, όμως η μπροστινή μου πόρτα είναι ξεκλείδωτη και διάπλατα ανοιχτή. Ούτως ή να κρυμμός χτύπησε και υποθέτω πως απενεργοποιήθηκε μία από τις φορές που έπεσε το ρεύμα. Έχω καλά νέα ωστόσο. Ο Ντάνιον επέστρεψε. Πριν ρωτήσετε, φαίνεται να είναι καλά στα μυαλά του. Πρέπει να ασφαλίσω κάπου στο σπίτι μου. Ναι, το ξέρω, είναι κάπως πρωτόγωνο, όμως είναι μια αρχή. Και από ό,τι φαίνεται, είναι πιο αξιόπιστο από το συναγερμό. Πείτε μου αν έχετε άλλες ιδέες για το πώς να ασφαλίσω το σπίτι. Τα παράθυρά μου δεν έχουν κουρτίνες. Θα χρειαστώ να βρω ένα πιο δημιουργικό τρόπο για να μπλοκάρω τα παράξενα φώτα από το να μπουν μέσα. Αρχίζει να κάνει πάλι κρύο απ' έξω. Μου τελειώνει το φαγητό και το νερό. Νιώθω λες και μπορούσα να κοιμηθώ για μία ολόκληρη εβδομάδα. Βρήκα ένα αμάξι με αρκετή βενζίνη μέσα. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα σωλήνα. Μην ανησυχείς φίλε, κοντεύω. Έχω να εξομολογηθώ κάτι. Έχω κρατήσει ένα μυστικό από όλους σας. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, έχω αρχίσει να γίνομαι παρανοϊκός με κάτι. Νομίζω πως κάποιος ή κάτι μπαίνει στο σπίτι μου ενώ εγώ κοιμάμαι. Και δεν νομίζω πως είναι ένα από αυτά τα φώτα. Το νιώθω διαφορετικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το νιώσω. Και την προηγούμενη νύχτα, όταν κρέμασα τα κουτάκια στο πόμολο της πόρτας, ξυπνούσα από το θόρυβο που έκαναν, όμως δεν είμαι σίγουρος για το αν ήταν αληθινός ή ήταν στη φαντασία μου. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα για να δω αν είμαι όντως παρανοϊκός. Εάν το αλεύρι αλλάξει θέση, θα ξέρουμε. Ο τύπος από τη Βρετανική Κολούμπια μου έστειλε αυτή τη φωτογραφία σε μήνυμα χθες. Είδα έναν εφιάλτη για αυτή τη φωτογραφία. Με το που ξύπνησα, άρχισα να ακούω κραυγές απ' έξω. Οι κραυγές δεν είναι όπως την τελευταία φορά. Είναι πιο σποραδικές. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού έρχονται. Προσπαθώ να καταγράψω τα ρολιαχτά που ακούω, όμως το μικρόφωνο δεν καταφέρει να τα πιάσει. Νομίζω πως οι κραυγές έρχονται από το σπίτι του γείτονα. Από περιέργεια, θυμάσαι ποια χρονιά αποφετήσαμε από το Λύκειο. Λολ, τι? Ξέχνα το. Αυτό με απασχολεί κάπως τελευταία. Ξέρω πως δεν εμπιστεύεστε τον Ντάνιον. Διαβάζω τα tweets και τα μηνύματά σας, μα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι φίλος μου. Δεν μου έχουν μείνει και πολλοί αυτή τη στιγμή. Το άτομο που μου έστειλε τη φωτογραφία πριν από μερικές μέρες δεν είχε απαντήσει ακόμα. Το τεστ με το αλεύρι δεν δούλεψε ακόμα. Οι κραυγές συνεχίζουν απ' έξω. Είμαι έτοιμος να τα χάσω. Απέχω μερικές ώρες από το σπίτι σου. Ποια είναι η οδός σου, είπαμε? Δεν το πιστεύω πως το κάνω αυτό. Προτείνεται να εμπιστευτώ τον Ντάνιον. Φίλε, πού είσαι, σε περιμένω τόση ώρα. Απάντησέ μου σε μια ερώτηση. Ποια χρονιά αποφοιτήσαμε από το Λύκειο? Ρε φίλε, δεν έχουμε χρόνο για αυτό τώρα. Απάντησε την ερώτησή μου. Είσαι εντάξει? Είμαι μια χαρά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το αν σε εμπιστεύομαι. Κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν, υποθέτω πως αυτό ήταν τότε. Αφού κανένας σας δεν σταματά να μου στέλνει μηνύματα ζητώντας πληροφορίες για το τι συνέβη, ορίστε. Δεν έχω κοιμηθεί λεπτό από τότε που άρχισε το ουρλιαχτό. Μου τελείωσε το εμφιαλωμένο νερό πριν από μέρες, πήρα από τη βρύση τώρα. Κοντεύει να μου τελειώσει και το φαγητό, και ελπίζω το ότι έχασα το μοναδικό κοντινό μου φίλο να αξίζει τον κόπο. Ευχαριστημένη τώρα. Μόλις ξύπνησα και κατέβηκα τα σκαλιά, μονάχα για να δω αυτό. Ωχ, Θεέ μου.
Γράψτε μας στα σχόλια αν θα θέλετε να δείτε part 2.